Καλησπέρα, Γιώργο. Αχ, και που θα πάμε σήμερα. Στο μεγάλο ηφαίστειο. Στο μεγάλο, ε. Το οποίο είναι ακόμα ζωντανό. Ζωντανότατο. Ζωντανότατο. Ό,τι λένε και κουνάει ατέλειωτα. Και κουνάει και βγάζει και κάτι μπουρμπουλήθρες. Παρά τα αυτά, απτόητη αυτή. Τίποτα. Εκεί κοντά. Κουνημένοι βγαίνουν. Το μουσάρι, αλλά... το μουσάρουν. Και άμα δεν κουνηθεί, ανησυχούν. Πάνω από πάνω και λένε. Έπαθε τίποτα. Τι είπα, λες να λιποθύμησε. Ο Πολυβότης. Ο Πολυβότης. Μήπως έπαθε τίποτα. Κοιμήθηκε ο Πολυβότης. Ποια ήταν η τελευταία φορά που έκανε το τελευταίο μπαμ. 19ο. Α, έχει καιρό δηλαδή. Αιώνα. Έχει, βγάλει, έχει βγάλει λάβα. Ναι. Έχει κάψει τα γύρω χωράφια. Και μέχρι εκεί. Μια χαρά ο Πολυβότης. Ήρεμος, ήσυχος και ωραίος. Ναι. Τη δυνατή του φορά πότε ήταν. Οι δυνατές του φορές έχουν να κάνουν με τη δημιουργία του νησιού. Άρα, εντάξει, ηρέμησε. Μέχρι εκεί. Πάμε στο καιρό δηλαδή, πριν από τον κατακλυσμό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αν δεν το καταλάβατε, που νομίζω το καταλάβατε, σήμερα η κουβέντα μας για την πρώτη τουλάχιστον ώρα θα είναι το υπέροχο νησάκι της Νησίρου. Κάτω χαμηλά, κοιτάξτε στο χάρτη σας, γύρω-γύρω από τη Ρόδο, Δορυφόρος εκεί στα Δωδεκάνησα. Ένα από τα ρότερα νησιά μας. Υπάρχει και άσχημο νησί, δεν νομίζω να υπάρχει και άσχημο νησί μας. Και αλλά αυτό το, αυτό το ζυγαμένο είναι άλλο πράγμα. Είναι γλύκα. Είναι νησί έρωτας. Και καλεσμένο σήμερα εδώ για να μας μιλήσει για αυτό το υπέροχο νησί και κυρίως όμως για τον τομέα της μουσικής του, διότι δεν φτάνει που είναι πανέμορφο, έχει τεράστια ιστορία, γεωλογική, ομορφιές και παράδοση και αυτά, έχει και μια ιδιαίτερη μουσική παράδοση. Καλεσμένος λοιπόν σήμερα είναι ο μουσικός από εκείνα τα μέρη, από εκείνα τα νησιά, εκείνα τα νερά, ο Μπαμπής ο Καρούσος. Γεια σου Μπαμπή. Γεια σου Γιώργο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ και τους δύο, να είστε καλά. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που είμαι στο σταθμό σας. Και εμάς και... χαρά μας και χαρά στο κουράγιο σου. Να είσαι καλά. Και όταν... να έρθει η Γενάρη μήνα από την Ίσυρο. Έλα, όχι, όχι, όχι. Είμαι μόνιμος κάτοικος Αθήνας. Οπότε μόνιμος. Έχω γλιτώσει το ταξίδι. Αλλά βέβαια είμαι. Δεν έχει γλιτώσει το κούνημα. Είμαι εκπαιδευτικός. Έχω πρωινά ξυπνήματα. Ναι. Λοιπόν, και ευκαιρία για να τα πούμε, Μπάμπη μου, είναι το βιβλίο σου. Ναι. Το τίτλος του. Νησίρος. Η μουσική και τα τραγουδία της. Εκδόσεις. Εκδόσεις είναι Παπαγρηγορίου Νάκας. Μάλιστα. Για πάμε λίγο να μας συστήσεις το νησί σου για τους φίλους που τώρα για πρώτη φορά ίσως προφανώς μπορεί να έρχονται, δεν νομίζω, αλλά πας περιπτώσει για πρώτη φορά σε επαφή με το όνομα. Η Νησίρος είναι ένα μέρος που κερδίζει αμέσως ή χάνει τον άνθρωπο που την επισκεφθεί. Α, ναι. Έτσι. Δεν έχει μέσο όρο. Όχι. Συνήθως βέβαια είναι συντριπτική η πλειοψηφία των ανθρώπων που τους κερδίσει. Είναι πάρα πολύ ιδιόμορφο μέρος για ιδιαίτερους ανθρώπους. Δεν είναι το θέμα της κοσμικής ζωής. Σίγουρα. Είναι το θέμα της άγριας φύσης. Γιατί όμως για ιδιαίτερους ανθρώπους. Δηλαδή τι βρίσκουν οι άνθρωποι αυτοί στην Ίσυρο που θα το βρουν κάπου αλλού. Τι βρίσκουμε στην Ίσυρο, το ιδιαίτερο της φύσης. Ναι, ναι. Ένα ηφαίστειο σαν το ηφαίστειο της Νησίρου, δεν νομίζω ότι μπορείς να το βρεις πολύ εύκολα. Επισκέψιμο ηφαίστειο. Όχι απλά επισκέψιμο. Mm. Περπατάς στον κρατήρα πάνω, αισθάνεσαι το κούφιο, σε κάποια σημεία... Τον αντέχει το μαζαράκι. Σε κάποια... Αν πατήσει πάνω μου... Να κάνουμε ένα τεστ. Να κάνουμε ένα τεστ. Μη μας το κάνει μπουρμπουλήθρα, μη μας το... Σε κάποια σημεία που υπάρχει νερό, αυτό χοχλάσει. Και έχεις την αίσθηση πολλές φορές από τον ήχο που ακούς, σαν να είσαι κοντά σε τηγάνι. Ναι. Αυτή την αίσθηση. Δηλαδή, θερμοκρασία νερού... Υπάρχει η θερμοκρασία του νερού... Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, δεν έχω άποψη σε τι επίπεδο είναι. Απλά οι λεγόμενες οπές που βγαίνει αέριο, ζεστός αέρας, αν πλησιάζει το χέρι σου το κάψεις. Και εκεί είναι γύρω-γύρω, είναι πασπαλισμένο με θιάφι ανθισμένο. Ναι, εγώ έτσι το λέω. Και επειδή ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση και το έχω φωτογραφίσει και επειδή είναι και κίτρινο το θιάφι, μοιάζει σαν να αυγά μάτια. Σαν να τηγανίζονται αυγά μάτια. Τώρα μου θύμισε το τρίκ που κάνουν οι ξεναγοί. Ναι. Όταν πηγαίνουν τους τουρίστες, τους εντυπωσιάζουν πετώντας ένα αυγό πάνω στον κρατήρα. Ναι.
Το οποίο τηγανίζεται. Το οποίο τηγανίζεται, ναι. Και θέλω να πάω να περάσω εγώ. Ναι, μαζί θα περάσουμε. Ρε, μαζί θα περάσουμε. Θα φάμε τα βουλάκια μας. Οι δυο μας. Κι άμα γίνει λάθος. Και αντί για αυγό, ψηθούμε εμείς. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Για πες μας λοιπόν και για τον κόσμο που ψάχνετε τώρα στο Google Earth ή κάνουν λοιπόν, οι ακροατές λοιπόν, μας. Να πούμε λίγο. Πόσο απέχει από τη Ρόδο, λοιπόν, έτσι και αυτά τα σχετικά για να έχει Ρόδο, μια εικόνα. Από τη Ρόδο είναι μακριά. Είναι μακριά. Από τη Ρόδο είναι μακριά. Είναι όμως πολύ κοντά στην Κόμ. Το λέω επειδή είναι η πρωτεύουσα των Αμερικανίσων η Ρόδο και είναι σημείο αναφοράς. Είναι μακριά. Δηλαδή στην Κόμ. Είναι, πόση είναι ώρα το πλεούμενο. Το πλεούμενο από το λιμάνι της ΚΟ μέχρι την Ίσυρο εξαρτάται τι πλεούμενο είναι, παίζει. Αν είναι ταχύπλο, βεβαίως μπορεί να το κάνει και σε μια μισή ώρα. Παίζει από μια μισή ώρα περίπου μέχρι δύο κάτι. Υπάρχει βέβαια και το κοντινότερο μέρος της ΚΟ προς την Ίσυρο που είναι η Καρδάμενα, τουριστικό μέρος. Ναι. Από εκεί νομίζω η απόσταση είναι γύρω στα 40 λεπτά. Μια χαρά. Άρα παίρνει κανείς το αεροπλάνο από την Αθήνα, παίρνει την πρωινή πτήση παραδείγματος χάρη για ΚΟ. Πάει στην ΚΟ. Πηγαίνει στην ΚΟ, στην Αντιμάχια, στο αεροδρόμιο. Από εκεί κατεβαίνει στην Καρδάμενα, είναι κοντά. Με τοπικό. Και 9 η ώρα περιμένει το τοπικό, το οποίο φεύγει από εκεί και περνάει στην Ίσυρο. Λοιπόν, για να πούμε βέβαια και την μυθολογία του. Να πούμε πρωτού πάμε στις μυθολογίες, να πούμε λίγα πράγματα έτσι. Είναι περίπου στο κέντρο της Δωδεκανήσου νήσιος. Mm-hmm. Το σχήμα της είναι περίπου, αν το δει κανείς από ψηλά, μοιάζει με πεντάγωνο ή κόλουρος κόνος, γιατί υπάρχει η περίφημη καλδέρα. Mm-hmm. Στο κέντρο ακριβώς είναι το ηφαίστειο, από εκείνο που είναι και η πηγή της δημιουργίας του νησιού. Και η έκτασή του είναι 41,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Mm. Της δημιουργίας και της εξαφανίσεως του νησιού. Ούτε μικρό ούτε μεγάλο. Όχι. Είναι, θα έλεγε κανείς, μικρό. Δηλαδή πιστεύω ότι με στρατιωτικό βήμα κανείς σε 5 ώρες θα μπορούσε να θεωρητικά γυρίσει, να κάνει την περίμετρο. Βέβαια δεν προσεγγίζεται από όλες τις μεριές. Δεν γίνεται αυτό όμως. Το έχω δει αυτό. Και έχει και αρκετά νησάκια, τα οποία κάποια από αυτά είναι επισκέψιμα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη είναι το Γιαλί. Το Λατομείο με κάτι υπέροχες. Μια υπέροχη παραλία. Μεγάλη ιστορία το Γιαλί. Και η καλύτερη παραλία του νησιού είναι στο Γιαλί. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι στην Ίσυρο, είναι στο Γιαλί. Όντως. Σε πολλά νησιά. Ναι. Σε πολλά. Και στην Κάσο η καλύτερη παραλία είναι στην Αρμαθιά απέναντι. Ναι. Και παράλληλα, βέβαια, έχει τον Άγιο Αντώνιο, έχει τη Στρογγυλή, την Πυργούσα, την Παχιά, την Κατελέουσα. Όλα αυτά είναι νησάκια. Τα νησάκια είναι επισκέψιμα με καϊκάκια, α πούμε, γίνονται βολτούλες. Συνήθως οι επισκέψεις γίνονται στο Γιαλί. Ναι. Και για τον μπάνιο. Η Παχιά, παραδείγματος χάρη, είναι απόκριμνη. Mm-hmm. Η Στρογγυλή είναι επίσης απόκριμνη. Η Κατελέουσα πέφτει αρκετά μακριά. Και ποιο είναι το άλλο που αφήσαμε έξω. Και η Πυργούσα, ας πούμε, η οποία είναι προσεγγίσιμη, πλέον μόνο κάποιοι ψαράδες μπορεί να πάνε εκεί που κάνουν ψαροντούφια. Άρα λοιπόν η μόνη μας επιλογή είναι το Γιαλί. Το Γιαλί. Που δεν θα χάσουμε καθόλου άμα πάμε εκεί. Ναι, ναι. Γιατί να πούμε στον κόσμο ότι είναι ένα εκπληκτικό νησί, το οποίο φυσικά σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει. Να την πούμε την αλήθεια. Πάρε πέτρα από το νησί, η Ελαφρόπετρα. Σε λίγο δεν θα έχει καθόλου νησί εκεί πέρα. Γιώργο, θα σου πω το εξής. Όσο χρονό είμαι, ναι, θυμάμαι το γυαλί να παίρνουν, να παίρνουν, να παίρνουν. Και να μην τελειώνει. Και ουσιαστικά είναι όπως είναι. Ναι, αλλά δεν γεννιέται πέτρα. Όχι, πέτρα δεν γεννιέται. Όχι. Σημαίνει όμως ότι έχει πάρα πολλά αποθέματα. Ναι, αλλά θέλει διαχείριση σωστή. Δεν μπορεί να παίρνει, να παίρνει, να παίρνει κάποια στιγμή. Όχι, βέβαια, αλλά είναι και μια πηγή χρημάτων για την Ίσυρο. Φυσικά. Για το Δήμο. Φυσικά. Φυσικά. Και για το Δήμο και νομίζω είναι από τα καλύτερα πετρώματα σε όλο το πλανήτη Γη όσον αφορά το είδος. Αυτό μου θυμίζει την αρπαγή άμμου. Ναι. Από ποτάμια και τέτοια πράγματα. Κάποια στιγμή είναι κάτι τέτοιο. Η ροή των πραγμάτων. Αυτή. Λοιπόν, τι ακούσαμε όμως, το πρώτο τραγούδι που. Το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε, οργανικό κομμάτι, θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει και σαν εθνικό ύμνο της Ισύρου, ναι, τοπικό ύμνο, αν θέλετε. Είναι η νησίρικη Σούστα. Mm-hmm. Η νησίρικη Σούστα. Παιγμένη από έναν δεξιοτέχνη, τον Γεώργιο Μακρυγιάννη, σε ηχογράφηση που έγινε στην Αμερική και ουσιαστικά αυτό από δίσκους γραμμοφώνου μεταφέρθηκε κάποια στιγμή με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Νησίρου σε compact disc. Μάλιστα. Και τι σώθηκε. Αφού έγινε το καθάρισμα και τα λοιπά, μια αξιόλογη προσπάθεια που τιμά ιδιαίτερα τον Σύλλογο για την.
Θα πάμε για να μπούμε λίγο στο κλίμα της μουσικής της νησίου, γιατί αυτό το ιδιαίτερο πράγμα μας αποσχολεί. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Έχει παράδοση το νησί σε μουσικούς? Ναι. Ναι. Ήδη αυτός ο Μακρυγιάννης είναι κορυφαία μορφή. Τραγουδιστές όχι ιδιαίτερα. Σε μουσικούς ναι. Ο Μακρυγιάννης είναι κορυφαία μορφή και είναι από τους πρώτους που ηχογράφησε παραδοσιακούς οργανοπαίχτες και μάλιστα εκτός Ελλάδος, στην Αμερική. Μιλάμε για το 1917 και 18. Το ταξίδι μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι στην Ίσυρο. Σε ένα πανέμορφο, σε ένα από τα ωραίτερα νησιά που μπορείτε να πάτε στο Αιγαίο μας. Ένα υπέροχο νησί της Δωδεκανήσου. Και για την πρώτη ώρα εδώ πέρα ξεναγός μας και φίλος μας και αυτός που πρέπει να πέσει πάνω του το βάρος για να μας το κάνει ακόμα πιο όμορφο το νησί με τα λόγια του είναι ο Μπάμπης ο Καρούσος και κυρίως το βιβλίο που έβγαλε τώρα, πρόσφατα τελευταία, για την Ίσυρο και τη μουσική της. Μου έλεγες μια χαρακτηριστική ιστορία όμως για το τραγούδι που ακούσαμε, ναι. Μπάμπη. Καταρχάς, το τραγούδι που ακούσαμε λέγεται Ορσάρικος. Είναι συνηθισμένα αυτά τα πράγματα. Σφακιανούδικος, Ορσάρικος, Χατζενικόλικος. Κάποια κριτική επιρροή από... Συνδέεται, αυτό ναι. Συνδέεται με οικογένειες, οι οποίες είμαι πρόσωπο που ανήκουν σε συγκεκριμένες οικογένειες, που τους άρεσε να χορεύουν, να τραγουδούν και με κάποιον τρόπο συνέδεαν το όνομά τους τελικά με το συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό τον Ορσάρικο, είναι μια πραγματική ιστορία. Αναφέρεται σε μια πραγματική ιστορία. Δύο ανθρώπων οι οποίοι για λόγους τύφλωσης, να το πω έτσι πολύ απλά, της νύφης, δεν κατάφερε ποτέ να καταλήξει σε γάμο. Και μέσα από τη στοιχομηθεία... Δηλαδή πάνω που η κοπέλα ήταν έτοιμη να παντρευτεί, τυφλώθηκε. Ακριβώς, ναι. Και μέσα από τη στοιχομηθεία αυτού του τραγουδιού, για όσους μπόρεσαν να την προσέξουν, φαίνεται αυτός ο διάλογος ανάμεσα στους δύο ερωτευμένους οι οποίοι δεν κατάφεραν ποτέ να παντρευτούν. Και είναι ένα σημείο αναφοράς για το νησί. Για το νησί. Ο Σάρικος όσον αφορά το κομμάτι αυτό της ιστορίας του. Πονεμένο τραγούδι, βγάζει και κάτι από μικρασία, μας θυμίζει και πράγματα έτσι. Στο βιβλίο θα μιλήσω και γι' αυτό. Στο βιβλίο λέω κάποια στιγμή ότι η Νήσυρος είναι αποδέχτης επιρροών Μικράς Ασίας, το ένα μεγάλο κέντρο. Η Κρήτη είναι το δεύτερο μεγάλο κέντρο. Μέσω Μικράς Ασίας προφανώς περνάνε και επιρροές από Κωνσταντινούπολη. Ενώ και η ίδια στον τρόπο που έχει τη δυνατότητα και στον βαθμό που της αναλογεί επηρεάζει και τη μουσική των γύρω νησιών. Είναι σημαντικό αυτό που μιλήσαμε προηγουμένως για τον Γιώργο Μακρυγιάννη, ο οποίος κατά μαρτυρία ενός φίλου ιερέα του Μιχαήλ Κουκουβά στην Κάλυμνο άλλαξε ριζικά τη μουσική της Καλύμνου. Μάλιστα. Ο παραδοσιακός οργανοπαίχτης της Νησίρου. Είδες που ένας άνθρωπος καμιά φορά αρκεί. Ναι, ναι. Αν μιλήσω λίγο για τεχνικά θέματα... Βέβαια το κομμάτι που ακούστηκε η νησίρικη Σούστα δεν είναι από τα πολύ δεξιοτεχνικά του κομμάτια. Αν μιλήσουμε για κάποια άλλα κομμάτια όπως είναι η Σύρμπα, όπως είναι η Δόχαινα παραδείγματος χάρη, είναι ελληνοποιημένοι οι τίτλοι, εκεί βλέπουμε την εκπληκτική δεξιοτεχνία και την ταχύτητα που έχει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δουλεύει συνέχεια με 64. Μιλάμε για ασύλληπτα πράγματα. Σοβαρά, στη μουσική. Και αυτό τον κάνει και μοναδικό. Ναι, αυτό τον οδήγησε να ηχογραφήσει και τόσο νωρίς. Ένας παραδοσιακός καλλιτέχνης το 1917 και 18 ηχογραφεί στην Αμερική. Και στα διαδρομία του ποια ήταν η πορεία του? Η πορεία του ήταν μουσικός στην Ίσυρο, μουσικός στην Αμερική, επιστροφή στην Ίσυρο και κάπου σε ηλικία 58 ετών τελικά αποχώρησε από τα εγκόσμια. Μάλιστα. Έχοντας αφήσει αρκετές ηχογραφήσεις. Έχοντας αφήσει γύρω στα περίπου 20, αν δεν κάνω λάθος, 20 κάτι κομμάτια. Ναι, δεν είναι πολλά, οποία, αλλά δεν τα είναι και λίγα. Τα οποία, βεβαίως, και αν μιλάμε και για την εποχή που τα έχω γράψει, έτσι. Βέβαια. Μιλάμε προπολεμικά, έτσι. Βεβαίως. Σε δίσκους γραμμοφών. Μάλιστα, ακόμα πιο δύσκολο αυτό. Βέβαια. Η μουσική της Νησίρου είναι πολυφωνική μουσική, γιατί άκουγα... Όχι. Η μουσική της Νησίρου είναι αυτό που λέμε παραδοσιακή μουσική. Είναι μονοφωνική μουσική. Μονοφωνική μουσική, έτσι δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Βεβαίως, στο βαθμό που οι επιρροές είναι μικρασιάτικες,
στο βαθμό που οι επιρροές είναι κριτικές, στο βαθμό που οι επιδράσεις είναι κωνσταντινοπολίτικες. Ναι. Διότι αν είναι, παραδείγματος χάρη, ευρωπαϊκές επιδράσεις, γιατί υπάρχουν και τέτοιες. Ιταλικές, φαντάζομαι. Ιταλικές, βεβαίως. Υπάρχει το Μπελκάντο. Mm-hmm. Οπότε από εκεί και πέρα πλέον μιλάμε. Για πρημοσιογότητα. Για πάμε, ναι. Βεβαίως. Έχουμε, ας πούμε, έχουμε κάποια καταπληκτικά κομμάτια, όπως είναι η Αργυρά Πανσέλινος, ας πούμε. Το οποίο τραγουδιέται στο νησί, τραγουδιόταν παλιά, τώρα εντάξει, από πολύ λίγους. Με κιθάρες, με βιολιά. Δηλαδή σαν καντσονέτα, σαν τέτοια πράγματα, καντάδες και τέτοια. Ναι, καντάδες, βεβαίως. Είναι νεότερα αυτά από την Ιταλική εποχή του νησιού. Αυτά θεωρητικά έχουν να κάνουν με μια νεότερη παράδοση, ενώ κάποια τραγούδια, ας πούμε, όπως «Ο Βοσκός και ο Βασιλιάς», που ελπίζω ότι θα ακούσουμε, πάνε πολύ, πολύ πίσω. Πάμε σε παραλογές δηλαδή. Ναι. Τόσο πολύ. Ναι. Έχει τέτοια πράγματα η νησιούς. Έχει αρκετά. Τις εκπομπές μας τις ακούτε από το Αρχείο Πολιτισμού, είτε το site είτε το κανάλι του στο YouTube και από τον ιστότοπο του Ευπράτην. Πώς ξεκίνησες να γράψεις αυτό το βιβλίο, γιατί να γράψεις τώρα κάποιος άνθρωπος ένα βιβλίο για την Ίσυρο αυτή την εποχή που Γιώργο τόσο μου, κοίταξε, μεγάλο, ογκώδες και ναι, πολυτελές και λοιπά, ναι, νομίζω ότι κοίταξε, ήταν άθλος. Κοίταξε, θα σου πω κάτι, κάποια στιγμή εμένα με έπιασε πανικός. Πότε με έπιασε πανικός? Η Ίσυρος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο έχει να κάνει με τον 19ο αιώνα και μέχρι τα μέσα του 20ου, ουσιαστικά μπορεί να πει κανείς για ένα τόσο μικρό νησί ότι είχε πληθώρα μουσικών. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για δύο ή και τρία συγκροτήματα πολλές φορές που μπορούσαν να πλαισιώνουν τα κοινωνικά δρόμενα του νησιού. Κάποια στιγμή όμως, μετά, όταν μπαίνουμε πλέον στο τελευταίο μισό του 20ου αιώνα, στο ξεκίνημα του 21ου, υπάρχει μια τρομακτική μιζέρια. Έρχονται άνθρωποι από τα γύρω νησιά, οι οποίοι έρχονται απλά για να... Μεροκάματο. Ακριβώς, να κάνουν το μεροκάματο. Αρχίζει η μουσική αυτή που την αγαπήσαμε όλοι, να μην ακούγεται όπως είχαμε μάθει να την ακούμε. Με αποτέλεσμα, εμένα με πιάνει ένας πανικός ότι τι θα γίνει. Ναι, και δεν φταίνει οι άνθρωποι που έρχονται να παίξουν. Όχι βέβαια. Τι θα γίνει αυτή η μουσική, θα υπάρχει αύριο? Και τότε για πρώτη φορά, μιλάμε το 2002, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάω μία προσπάθεια πιο σοβαρά, γιατί πάω ακόμα πιο μπροστά. Πήγα στο... ουσιαστικά τις προσπάθειές μου πρέπει να τις ξεκίνησα, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 1992. Γύρω στο 2000, εκεί πλέον η κατάσταση σοβαρεύει πάρα πολύ για μένα και αρχίζω όλη αυτή την προσπάθεια τότε σε συνεργασία με την Εταιρεία Νησηριακών Μελετών. Η συνεργασία μας αυτή για διάφορους λόγους δεν κατέληξε. Mm-hmm. Και μπορώ να σου πω ότι αυτό το βιβλίο, στο οποίο έχω καταφέρει να βάλω 120 τίτλους κομματιών μέσα, που είναι τραγούδια και μουσική, τα οποία είναι πολύ περισσότερα αν λάβει κανείς τις διάφορες παραλλαγές που έχω καταγράψει, έτσι, ουσιαστικά σώζονται. Και κυρίως το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του βιβλίου ως προς τη μουσική είναι ότι για πρώτη φορά καταγράφεται ο Μακρυγιάννης. Μάλιστα. Ο Μακρυγιάννης, ο τρόπος που παίζει, το ύφος του δεν μπορείς να το καταγράψεις. Τις νότες όμως που παίζει μπορείς να τις αποτυπώσεις σε ένα χαρτί και ξεφεύγεις πλέον από το ακουστικό, το οποίο mm-hmm. πολλές φορές mm-hmm. μπορεί να είναι επιτυχημένο, μπορεί και όχι. Mm-hmm. Έτσι. Αυτή είναι η όλη ιστορία όσον αφορά τη μουσική. Λοιπόν, για να πω λίγο για τα προβλήματα που αντιμετώπισα για να βγει αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο, έλεγα προηγουμένως, ότι είναι απόρρια κάπου δεκαετούς έρευνας. Έμεινε περίπου 6 χρόνια σε ένα σιρτάρι, στα αζήτητα. Παρότι υπάρχουν υπεύθυνοι που θα μπορούσαν να δείξουν κάποιο ενδιαφέρον, τελικά δεν το έκαναν. Και τελικά αυτή η ιστορία θυμίζει, θα πω, τη λαϊκή ρίση. Πέφτεις από την Ακρόπολη και βρίσκεις ποτροφόλι, έτσι. Ναι. Βρίσκεις ποτροφόλι. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό, λυπάμαι από τη μία μεριά που το λέω, χαίρομαι βέβαια από την άλλη, βγήκε χάρη στην ουσιαστική βοήθεια φίλων. Τη στιγμή που πιστεύω το λογικό θα ήταν φορείς να ενδιαφερθούν.
Έτσι. Και κάτι και παραπάνω από και το σταματάω. Και το σταματάω εκεί. Δεν έχει. Και λοιπά. Ναι, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Αυτό λοιπόν το βιβλίο, το οποίο είναι 704 σελίδες, όπου περισσότερο από το μισό είναι παρτιτούρες, πιστεύω ότι έχει σώσει στο μεγαλύτερο βαθμό τη μουσική αυτού του μικρού νησιού. Ναι. Η οποία είναι αξιόλογη, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πες μου κάτι, διασώζοντας αυτά τα 120 περίπου κομμάτια, ναι, θεωρείς ότι πόσο ποσοστό της μουσικής του νησιού έχεις ολοκληρώσει, έχεις καταγράψει? Δεν ξέρω αν μπορώ να μιλήσω με επί της 100. Χοντρικά, δεν ξέρω αν μπορώ να μιλήσω. Γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα κομμάτια. Πόσα που άλλα, να... τόσα ή νομίζω, νομίζω πάντως ότι το μεγαλύτερο μέρος το έχω καταγράψει. Βέβαια, δεν είμαι ο πρώτος που ασχολείται με καταγραφή μουσικής της Νησιερού. Ο πρώτος διδάξας είναι ο Ελβετός μουσικολόγος, ο Μπομποβί, στο δίτομο έργο του «Η μουσική των Δωδεκανήσων», «Τραγούδια των Δωδεκανήσων». Όπου εκεί από άλλη ματιά. Ναι, δεν έχει σημασία. Ναι. Συμπεριλαμβάνει έργα. Συμπεριλαμβάνει πάνω από 40 τότε. Ο Μπομποβί με τις συνθήκες της τότε. Mm-hmm. Που τα καταλογογραφεί στην Ίσυρο. Mm-hmm. Οι άλλες προσπάθειες που έγιναν τις θεωρώ πιο πολύ αποσπασματικές. Δηλαδή τραγούδια του γάμου. Mm-hmm. Μέσα σε κάτι συλλογές. Ακριβώς. Ναι. Μία αξιόλογη, ας πούμε, προσπάθεια που έκανε φοιτητής τότε της μουσικολογίας, ο Χάρης Ολαμπράκης, κατέγραψε πράγματα. Αν αφήσουμε αυτά τα πράγματα, όπως και τα τραγούδια του γάμου, που κατά βάση είναι από τον Μπομποβί, συν κάποια πρωτότυπα τότε, με την επιμέλεια του δασκάλου, του αείμνηστου, του Νικήτα, του Κουμέντου, θεωρώ ότι αυτή η μελέτη είναι η πιο πλήρης. Μάλιστα. Και η πιο ολοκληρωμένη. Ο Σίμωνας ο Καράς είχε επισκεφτεί την Ίσυρο. Το ξέρω, ναι, γι' αυτό το λέω. Και έκανε καταγραφές ηχητικές. Ναι. Δηλαδή, το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε, αυτό το Ορσάρικος, οφείλεται σε καταγραφή του Καρά. Mm-hmm. Θα ακούσουμε και κάποια άλλα τραγούδια που επίσης οφείλονται σε καταγραφή του Καρά. Ήταν ηχητικές καταγραφές. Κανένας δεν μπήκε στον κόπο, με εξαίρεση τον Μπομποβί, που θεωρώ ότι είναι η πιο συστηματοποιημένη έρευνα, αντιμετώπιση της μουσικής της Νησίρου, να καταγράψει. Κοιτάξτε να δεις, ρε παιδί μου, πράγματα που πρέπει να τα καταγράφουν οι φορείς, οι ακαδημίες, τα υπουργεία, οι πανεπιστήμια, τέτοιοι χώροι που πρέπει οι φοιτητές να κάνουν διατριβές, μελέτες και τέτοια, που να βάζουν οι καθηγητές τους, φοιτητές τους, να κάνουν τέτοιες καταγραφές και έρευνες και αυτά. Ήταν άλλες που μένουν. Νομίζω, Γιώργο μου, ότι αυτή η ιστορία δεν έχει να κάνει μόνο με τα πανεπιστήμια. Έχει να κάνει και με τους τοπικούς φορείς. Δηλαδή, εγώ που δεν είμαι μόνιμος κάτοικος Νησίρου, είδα το πρόβλημα. Οι τόπιοι δεν το είδαν το πρόβλημα. Να κάνουν μια παρέμβαση σε κάποιο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν οι μουσικολογίες, υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν στο Ιόνιο, υπάρχει στην Αθήνα. Και να πει, με κάποια διευκόλυνση που θα μπορούσε, φοιτητές μουσικής να αναλάβουν να κάνουν κάποια μάστερς, να κάνουν κάποιες εργασίες πάνω σε αυτό το πράγμα. Δεν θα ήταν? Αυτό δεν είπα τώρα. Ναι, αυτό είπες, αλλά δεν θα το κάνει το πανεπιστήμιο από μόνο του, εκτός και αν έχει κάποιο νησίριο φοιτητή ο οποίος μπορεί να ενδιαφερθεί. Οι φορείς του νησιού θα έπρεπε να το αισθανθούν ως έλλειψη, και από τη στιγμή που το αισθάνονται ως έλλειψη, να χτυπήσουν την πόρτα. Μας συνεπήρε το τραγούδι και ταξιδεύαμε. Για την Ίσυρο μιλάμε σήμερα, τη μουσική της, την όμορφη Ίσυρο. Ποιοι ήταν οι μουσικοί με ομικρονιώτα της Νησίρου και τα όργανα που κυρίως ακούγονταν στο νησί, τα παραδοσιακά του. Λοιπόν, πρωτού περάσω στους μουσικούς και στα όργανα, το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως ονομάζεται Χατζηνικόλικο και υπάρχει αντίστοιχη οικογένεια μουσικών στην Ίσυρο. Πάντα ισχύει το σκεπτικό που είπα της σύνδεσης των τραγωδιών με κάποιες οικογένειες ή κάποιους ανθρώπους. Λοιπόν, ουσιαστικά η επανάσταση στην Ίσυρο, η μουσική επανάσταση στην Ίσυρο, έγινε τέλη του 19ου αιώνα. Έχουμε τότε κάποια σημαντικά πρόσωπα που επισκέπτονται το νησί φεύγοντας από την Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης, ο οποίος φέρνει για πρώτη φορά στο νησί ένα σαντούρι
και ένα βιολί. Και βέβαια είναι και ο Μιχαήλ Σταλουδάκης, δάσκαλος της βυζαντινής μουσικής, η παρουσία των οποίων στην Ίσυρο άρχισε σιγά σιγά να αλλάζει το μουσικό status quo του νησιού. Πριν από αυτούς, σαφώς υπήρχαν οι μουσικοί και σαφώς υπήρχαν και όργανα. Να πούμε δύο λόγια για τα όργανα. Τα όργανα τα οποία ουσιαστικά κυριαρχούσαν στην Ίσυρο πριν τον ερχόμο του βιολιού ήταν η γκάιτα. Άσκαυλος. Ο άσκαυλος, ακριβώς. Ήταν το τύμπανο, το οποίο μάλιστα. Ποιο τύμπανο, πολλά. Δεν ξέρω ακριβώς τι τύπος τύμπανου ήταν. Μικρό, μεγάλο. Θεωρώ ότι ήταν ένα μέτριο τύμπανο. Mm-hmm. Το οποίο οι νησίργοι, τουλάχιστον έτσι το έχει γράψει ο Μπομπομπή, το ονόμασαν ταμπουνά. Mm-hmm. Ταμπουνά. Λοιπόν, και η λύρα βέβαια. Ναι. Μιλάμε για την τρίχορδη λύρα κωνσταντινοπολίτικου τύπου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, με την εμφάνιση του βιολιού, αλλάζουν οι ισορροπίες. Αλλάζουν οι ισορροπίες. Δηλαδή η λύρα γίνεται πλέον μία εξαίρεση, η οποία πάβει να είναι και εξαίρεση. Οπωσδήποτε το κρουστό αντικαθίσταται στην πορεία από το λαούτο ή το σαντούρι. Είναι τα καινούργια στοιχεία, τα οποία έχουν και συνοδευτικό ρόλο και σολιστικό. Και βέβαια κυριαρχεί το βιολί. Και όταν εμφανίζεται ο Γιώργος ο Μακρυγιάννης, πλέον νομίζω ότι δεν υπάρχει συναγωνισμός καμίας λύρας με το βιολί του Μακρυγιάννη. Ακόμα και η προσπάθεια που έγινε από κάποιον Μιλωνά ονόματι να φτιάξει την περίφημη τετράχορδη λύρα κατά απομίμηση του βιολιού, μια προσπάθεια η οποία υπήρχε και στην Κρήτη. Mm-hmm. Πάλι δεν μπορούσε να μετατρέψει το καταπληκτικό όργανο της λύρας σε βιολί. Mm-hmm. Οπότε εγκαταλείφθηκε η προσπάθεια και έκτοτε τα όργανα τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο της κομπανίας, να το πω έτσι, στην νησίρικη μουσική πραγματικότητα είναι το βιολί, το σαντούρι και το λαούτο. Λίγο πριν τελειώσουμε, Μπάμπη, για την Ίσυρο, δεν τελειώσει βέβαια με την Ίσυρο ποτέ, μόνο ένα μικρό κομματάκι πήγαμε να πιάσουμε στις μουσικούλες της, ναι. Και με βάση το βιβλίο σου, να είσαι καλά, να πούμε από ποιες εκδόσεις κυκλοφορεί. Ναι, Παπαγρηγορίου Νάκας. Ναι, και ο τίτλος του. Νήσυρος, η μουσική και τα τραγούδια της. Ωραία. Και εγώ θα σου ευχηθώ να βρεθεί και κάποιος, όπως βρέθηκε κάποιος για να το εκδώσει, να βρεθεί και κάποιος να σε βοηθήσει με τον Α ή Β τρόπο να ηχογραφήσετε κιόλας ξανά αυτά τα τραγούδια, γιατί πρέπει να κρατηθούν με τη σημερινή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά είναι μεγάλη ανάγκη και έλλειψη αυτού του βιβλίου. Ήταν και η αρχική μου σκέψη να μπορέσουν να περάσουν σαν ηχογραφήσεις με βάση την καταγραφή, αν όχι όλα, τα περισσότερα κομμάτια. Αν σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς έχουμε ευαίσθητα αυτιά, ευαίσθητες καρδιές και ρομαντικούς ανθρώπους, μπορώ έτσι μπορώ να μιλήσω. Πάντα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι έτσι, που για αυτούς ένα καφέ στο Παρίσι δεν είναι τίποτα. Σαφέστατα θα ήταν ευπρόσδεκτη κάποια χορηγία για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το έργο και να ολοκληρωθεί. Πάμε να ολοκληρώσουμε όμως την Ίσυρο. Δεν τελειώνουμε ποτέ, άμα δεν πούμε την ιστορία του Πολυβότη. Δεν γίνεται. Αυτός ο τύπος εκεί πέρα σας έχει, λοιπόν, σας έχει στιγματίσει. Δεν γίνεται. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις, έχω μαζί μου του αείμνηστου, αναφέρθηκα στο όνομά του προηγουμένως, του Νικήτα του Κουμέντου, δασκάλου. Έχω ακριβώς το βιβλίο του και διαβάζω από το βιβλίο. Και λέει: η ελληνική Ίσυρος έχει το προνόμιο να συνδέει τη γέννησή της με τη μυθική φαντασία των αρχαίων Ελλήνων. Κατά την προϊστορική περίοδο γεννήθηκε η Ίσυρος σύμφωνα με το μύθο της γιγαντομαχίας. Οι γίγαντες ήταν φοβερά όντα με υπερμεγέθη σώματα, οψιάγρια και δύναμη ακαταμάχητη. Η μητέρα των πάντων, Γη, έστρεψε τους θνητούς γίγαντες κατά των αθανάτων θεών του Ολύμπου. Οι θεοί καταδιώκουν τους γίγαντες που υποχωρούν έντρομοι. Η Αθηνά προφτάνει τον Εγκέλαδο στις ιταλικές αχτές και τον καταπλακώνει με τη Σικελία. Ο θεός της θάλασσας Ποσειδώνας έχει αναλάβει με την εντολή του Δία να εξαφανίσει τον γίγαντα Πολυβότη, που διασχίζει φοβισμένος στο Αιγαίο για να σωθεί. Ο Ποσειδώνας τον προφτάνει κοντά στην Κό, αποσπά με την τρίαινά του από το ακροτήριο Χελώνα ένα τμήμα και το εξφεντονίζει εναντίον του Πολυβότη. Ο Ποσειδώνας πετυχαίνει τον γίγαντα και τον καταπλακώνει. Το κομμάτι αυτό της Κό είναι η Ίσυρος.
Τούλαχε του ανθρώπου, του γίγαντα, α πούμε. Εντάξει, έφευγε ο άνθρωπο. Πάντω το χτυπήσει, του ρίξει κανένα βουνό στο κεφάλι, ρε παιδί μου. Παναγία. Πάντω είναι καταπληκτική η σύλληψη. Η σύλληψη για να δικαιολογήσει την ηφαιστειώδη δημιουργία του νησιού. Είναι απίστευτη. Και βέβαια αυτό τώρα, να πάμε και σε κάτι άλλο, είναι ένα γεώμηθο, ο οποίο και μπορεί και να χρονολογηθεί. Και έτσι και μπορούμε να ξέρουμε και πότε ακριβώ συνέβη αυτή η ιστορία, αν κάποιο πανεπιστήμιο ενδιαφερθεί δηλαδή, γιατί η γεωφυσική και η γεωλογία είναι θετική. Και επιστήμες μπορεί να χρονολογήσει ακριβώς το σημείο της δημιουργίας και το πότε αναφέρεται το μύθος. Αλλά όταν αυτά έχουν υπολογιστεί μέσα σε άκρες, με τον τρόπο που μπορούν να υπολογιστούν, να πω εγώ εδώ ότι είναι προς τιμήν των αρχών του νησιού. Υπάρχει ένα καταπληκτικό γεωφυσικό μουσείο στα Νικιά, ένα από τα χωριά της Νησίρου, να πούμε επί τη ευκαιρία, είναι το Μαντράκι πρωτεύουσα, είναι η πάλι το παραθαλάσσιο και είναι τα δύο ορεινά, ο Εμποριός και τα Νικιά. Στα Νικιά λοιπόν υπάρχει το γεωφυσικό αυτό μουσείο, το οποίο είναι καταπληκτικό. Δεν μου λες, είναι ηλικιωμένη είτε με ομικρονιώτα, γιατί δεν το έχω λύσει αυτό το πράγμα. Νομίζω δεν το έχει λύσει κανένας. Κανένας. Είναι, αυτό ξεκίνησε προφανώς από την συγκέντρωση κάποιων ανθρώπων κάποιας ηλικίας στο συγκεκριμένο χώρο. Εμένα μου αρέσει να κάθομαι και την ηλικιωμένος είμαι, δηλαδή. Λέω πώς ξεκίνησε. Αυτό μεταφέρθηκε ως πινακίδα σε καφενείο και από εκεί και πέρα όλη η πλατεία είναι η πλατεία της ηλικιωμένης ή των ηλικιωμένων. Συνήθως όταν θέλουμε να δώσουμε ραντεβού στην Ίσυρο λέμε πάμε στην ηλικιωμένη. Δεν το ψάχνουμε αν είναι με γιώτα, αν είναι με όμικρον γιώτα κτλ. Ωραία, εγώ θα μαζέψω όλα τα πιτσιρίκια της Νησίρου εκεί πέρα μέσα, να τη βγάλω φωτογραφία, να δω πού είναι ηλικιωμένοι. Έλατε. Έτσι. Πάντως να πούμε στον κόσμο να το ξέρει ότι εκεί πέρα υπάρχει και ένας από τους μεγαλύτερους φύκους στον κόσμο. Ναι. Έτσι. Ναι, θα υπήρχαν και άλλοι, αλλά. Ναι, εντάξει, αμάν μωρέ, μην γκρινιάζεις. Πάντως έχει σημασία να πούμε ότι είναι η μοναδική πλατεία που σκιάζεται από ένα φύκο. Δεν υπάρχει άλλη πλατεία στον κόσμο. Έχει μια, και αυτή τη μοναδικότητα η Νήσιρος. Συνήθως. Έχασε μια άλλη μοναδικότητα όμως. Ναι. Πάλι θα μου πεις ότι λέω πράγματα έτσι δυσάρεστα. Έχει πολυχτιστεί αυτή η πλατεία. Ναι, ναι. Η πλατεία που ξέρω εγώ ήταν μια πλατεία πραγματικά. Όλες οι πλατείες που ξέρω. Αναψυχής. Έλα μωρό. Δηλαδή μπορεί να άβραζε ο τόπος, πήγαινες στην πλατεία της ηλικιωμένης και δεχόσουνα κάτι άλλο. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει γίνει και αυτή μέρος του συστήματος. Γρήγορα, επειδή τελειώνουμε, άντε και ήρθαμε, τι θα φάμε εκεί πέρα στο νησί Κεράσης. Μπουκουνιές. Όπα. Κάτι μου κάνει αυτό, μου αρέσει. Αυτό αρέσει. Ναι. Είναι χοιρινό, καβουρδισμένο. Μια χαρά, πολύ καλά. Άλλο. Ό,τι πρέπει. Αν δεν έχει κανείς χοληστερή, είναι μια χαρά. Όταν εκεί έχει, δεν έχει. Λοιπόν, πάλι χαρά είναι. Επίσης, πιτιά. Και αυτό μου αρέσει. Τηγανητήρια βυθοκευτέδες. Βάλτε μέσα στον κατάλογο. Με την νησίρικη συνταγή, έτσι. Όπα, ναι. Λοιπόν, επίσης, μπορούν να συνοδευτούν αυτά με μια ωραία σαλάτα. Η οποία σαλάτα έχει άνυδρα ντοματίνια και αγκουράκια. Φέρτε και αυτή. Ντόπια. Μπόλικη κάπαρη. Εδώ είμαστε. Μπόλικη κάπαρη. Και να συνοδεύεται και με το διπλό τυρί που γίνεται στην Ίσυρο. Το τυρί της Άρμης, λευκό, και το τυρί της Τυριάς ή Τριγιάς. Καλά, Τυριά έχει μείνει. Κατσικίσια και τα δύο. Κατσικίσια και τα δύο. Φέρτα και αυτά. Τα οποία είναι, το οποίο είναι βυθισμένο σε κρασί και είναι δίχρωμο καταπληκτικό τυρί. Τρως τυρί και γίνεσαι και ντύρλα. Έτσι. Μια χαρά, ωραίο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα μπορείς να βγεις στην πατροπαράδοτη σουμάδα. Το τελευταίο καιρό εισέβαλε και η Κανελάδα. Και γενικώς, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, νεαρέ, αυτά θα πάρουμε. Καλά κρατή. Ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Για το ταξίδι μας στην Ίσυρο.